Αγαπητοί συναγωνιστές, ζητήσαμε να υπάρχει συνάντηση αντιπροσωπείας με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Κόκαλη, τον εντεταλμένο του κυρίου Πατούλη, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε, και θέλει να κλείσουμε συνάντηση. Όπως ο κύριος Πατούλης ανέβαλε εκείνο και λέει θα ξανασυναντηθούμε και θα ορίσουμε και θα κάνουμε, να του κάνουμε με πρωτόκολλο για συνάντηση. Εμείς δηλώνουμε ότι θα μπούμε μέσα, θα υπάρχει συνάντηση και θα καταγγείλουμε και τον τρόπο το οποίο χειρίζεται μέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, που του λέμε ότι είμαστε μέλη και θέλουμε να μπούμε μέσα. Κανείς δεν λέει γιατί κλειδώνουν την πόρτα ή οτιδήποτε. Παραμένουμε εδώ, θα μπούμε μέσα. Και θα μας δεχτεί κιόλας για να καταλάβει το πώς πρέπει να αντιδρούμε και εμείς οι ίδιοι. Μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για ζωή. Να κλείσει τώρα η χωματερή. Αλλά αν την εφερέφωνα διαφόρων, αυτό κάνουνε, εργολάβων. Καταγγέλουμε στις φίλες και στους φίλους που έχουν συγκεντρωθεί σήμερα εδώ για να καταγγείλουν το έσχος της απόπειρας να συνεχιστεί το έγκλημα που διεξάγεται σε βάρος του λαού της Δυτικής Αττικής εδώ και 60 χρόνια. Με το νέο κοιτά στη φυλή. Κατ' εντολή του Προέδρου του Συνδέσμου, κυρίου Κόκαλη, μας απαγορεύτηκε η είσοδος στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούμε τη Λαϊκή Σπήρωση στο Σύνδεσμο να εισέλθουμε στα γραφεία του Συνδέσμου. Προκλητικά ο κύριος Κόκαλη σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αστυνομικό διευθυντή που βρίσκεται με την αστυνομική δύναμη στα γραφεία του Συνδέσμου στην είσοδο μας είπε ότι πρέπει να κλείσουμε ραντεβού. Την ώρα που προχωράνε το έγκλημα, ο κύριος Κόκαλης μας λέει να κλείσουμε ραντεβού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΑ για να συναντηθούμε μαζί τους. Είναι προκλητική, είναι απαράδεκτη. Την ίδια στιγμή που απαγορεύουν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΑ να μπουν μέσα στα γραφεία του Συνδέσμου, στους εκπροσώπους των σωματείων και των φορέων, έχουν βάλει μέσα στο Σύνδεσμο από την πίσω πόρτα τα ΜΑΤ. Παραμένουμε εδώ. Απαιτούμε να υπάρξει συνάντηση της αντιπροσωπείας και των εκλεγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΑ και των σωματείων με των φορέων με τους εκπροσώπους εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΝΑ και να αποχωρήσει εδώ και τώρα η αστυνομική δύναμη. Ούτε στο Θριασίο, ούτε στη Φυλή να κλείσει τώρα η χωματερή. Παπούλη, Δούρου και Παππού, είστε οι βασιλιάδες.